Σε χαιρετώ, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητά μου αδέρφια της Πειραγής Εκκλησίας, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, από όπου και αν μας ακούτε, μέσω του διαδικτύου και μέσω των αναμεταδόσεων, όπου γίνεται αναμετάδοση της Πειραγής Εκκλησίας και αυτής της συγκεκριμένης εκπομπής, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, διότι εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, γίνεσαι αφορμή και μου δίνεις την όθηση να σκεφτώ μερικά πράγματα, μου δίνεις την αφορμή να αγωνιστώ λίγο περισσότερο και την όθηση να αγωνιστώ λίγο περισσότερο, διότι όταν ξέρω ότι απευθύνομαι σε ψυχές καλλιεργημένες, όταν ξέρω ότι απευθύνομαι σε καρδιές διψασμένες, όπως είναι η δική σου η καρδιά που θέλει κάτι να ακούσει, που ανοίγεις αυτή τη στιγμή το σπίτι σου και με υποδέχεσαι, που ανοίγεις το δωμάτιό σου και με αφήνεις να κάτσω δίπλα σου, εκεί που είσαι, που με παίρνεις συνταξιδιώτη σου στο αυτοκίνητό σου ή στο βάδισμά σου, στο δρόμο, με τα ακουστικά ή καμιά φορά και σε κάποια τάξη ή αμφιθέατρο ή βιβλιοθήκη και με κάνεις φίλο σου και με αφήνεις να μπω στην παρέα σου, αισθάνομαι μια τιμή και μια υποχρέωση αυτά που θα πω σε σένα να τα σκεφτώ λίγο περισσότερο, να αγωνιστώ κι εγώ λίγο στον εαυτό μου. Και θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί και κάναμε κατηχητικό τη φοιτητική μας ηλικία και φοιτητική ζωή, μας έλεγαν εκεί υπεύθυνοι όταν μας έκαναν την παράδοση του θέματος του κατηχητικού, ότι είναι καλό να κάνεις, λέει, κατηχητικό, διότι όταν κάνεις κατηχητικό αναγκάζεσαι και εσύ να αγωνιστείς λίγο περισσότερο, διότι κάπου νιώθεις μια ντροπή σε αυτά που λες και νιώθεις μια συνέπεια πολλές φορές σε αυτά που λες και κάπου σε πιάνει και το φιλότιμο και σκέφτεσαι μέσα σου ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάω συνέχεια στους άλλους και εγώ να μην κάνω τίποτα, και κάπου παρακινείσαι να διορθωθείς και εσύ και κάπου καθρεφτίζεσαι και κάπου ντρέπεσαι και κάπου λες δεν θα λέω συνέχεια στους άλλους για την προσευχή, θα κάνω και εγώ λίγη προσευχή, δεν θα μιλάω για ελεημοσύνη, αν εγώ δεν κάνω καθόλου τι θα πω, ας κάνω και εγώ λίγο. Και αυτό το ας κάνω και εγώ λίγο το νιώθω από σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Νιώθω και εγώ μέσα μου αυτή την παρακίνηση και την παρότρινση. Κάτι μέσα μου μου λέει κάνε και εσύ τίποτα. Εσύ που τα λες, πάρε και εσύ λίγο μπρος να αγωνιστείς όπως και τόσοι άνθρωποι που σ' ακούν αγωνίζονται. Μη μιλάς λοιπόν μόνο, αλλά να αγωνίζεσαι κιόλας. Και με παρηγορεί και λίγο ο Άγιος Δωρόθεος, ο οποίος λέει στα ασκητικά του έργα ότι όταν μιλάς κάπου ντρέπεσαι και σιγά σιγά από την ντροπή μπορεί να αγωνιστείς, και όταν μιλάς ο πρώτος που ακούει τα λόγια σου δεν είναι αυτός που απευθύνεσαι απέναντί σου, αλλά είναι τα δικά σου τα αυτιά, γιατί το πιο κοντινό αυτί στο στόμα μου δεν είναι το δικό σου, εκτός βέβαια και αν έχεις βάλει το ράδιο στα αυτί, που μου λέει κάποιος περπάταγα και το είχα κολλήσει γιατί είχε θόρυβο εκεί που ήμουν και το είχα κολλήσει. Κατά τα άλλα το πιο κοντινό αυτί είναι το δικό μου αυτί. Οπότε ακούω αυτά που λέω χάρη σε σένα και σκέφτομαι πόσο δρόμο έχουμε να κάνουμε όλοι, και σκέφτομαι ότι μπροστά μας απλώνεται ένας απέραντος δρόμος που μας οδηγεί στη δόξα του Παραδείσου και στην ένωση με το Θεό και στην αιώνια ευτυχία και χαρά. Αλλά όλα αυτά δεν τα λέω για να απελπιστούμε και να απογοητευτούμε, αλλά για να νιώσουμε ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχει στασιμότητα, αλλά μια διαρκής πορεία προς κάτι καλύτερο. Είσαι κάπου, προχώρα, μη σταματάς, γίνε καλύτερος. Έκανες λάθος, μετάνιωσε, κλάψε, εξομολογήσου, διορθώσου, αγωνίσου, προχώρα. Μη σκαλίζεις τα παλιά, μην ξύνεις πληγές, μην ασχολείσαι με το χθες. Κοίτα μπροστά. Ο Κύριος απλώνει πάντα το χέρι του, μας δίνει μια νέα ευκαιρία να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε, και αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά για μας. Έτσι, σε ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πολύ που με δέχεσαι στην παρέα σου και στο σπίτι σου, και μου το είπε κάποιος, λέει, κάθε φορά που ακούω την εκπομπή σε έχω, λέει, καλεσμένο στο σπίτι και με χαρά σε δεχόμαστε στο σαλόνι, στην κουζίνα, όπου και αν κάθομαι, ακόμα και στο κρεβάτι του πόνου και της μοναξιάς μου και της αρρώστιας μου, και μου αρέσουν και οι βραδινές επισκέψεις που δεν μπορεί κανείς να μπει εύκολα στα σπίτια, αλλά τώρα κοίτα να δεις, είμαι πάλι κοντά σου και είναι βράδυ. Αναφέρομαι στην βραδινή αναμετάδοση τώρα της εκπομπής αυτής που γίνεται μέσα στη βδομάδα. Θα ρωτήσετε στο σταθμό αν θέλετε να ρωτήσετε πότε γίνεται αναμετάδοση.
στο 41 18 602 και 41 18 640. Μπορείτε, αν θέλετε κάτι, να πείτε σε αυτά τα τηλέφωνα, σημειώστε τα, να τα έχετε και μαζί σας για οποιαδήποτε άλλη φορά που θέλετε κάτι να πείτε, και μέσα στη βδομάδα μπορείτε να παίρνετε. Ευχαριστώ λοιπόν που με δέχεσαι στην παρέα σου και στο σπιτάκι σου. Ευχαριστώ πολύ και τον Βασίλη Χατζηνικολάου που σταθερά, με πολύ συνέπεια και ευθύνη και ευαισθησία, μας συντροφεύει μουσικά και εμπλουτίζει αυτά που λέμε. Και πιστέψτε με, χωρίς αυτή την γλυκιά μουσική, μου το είπε και κάποιος, όχι λέω ότι δεν είναι ωραία και αυτά που λες, αλλά και η μουσική, λέει, τα ομορφαίνει περισσότερο. Το ξέρω. Έχουμε ανάγκη και από μια τόνωση. Άλλωστε και στον Παράδεισο θα έχει μουσική, θα έχει μελωδίες. Όσοι άνθρωποι άγιοι είδαν τον Παράδεισο, άκουσαν και μελωδίες. Και με συγκινεί που και κάποιοι, και με ταπεινώνει και λίγο, αλλά μου αρέσει αυτή η ταπείνωση. Και Βασίλη, χαίρομαι να χάνω εξαιτία σου, που μου λένε κάποιοι, α, καλά που υπάρχει, λέει, και αυτή η μουσική, και ανεβάζει λίγο τα λόγια σου και τα ομορφαίνει και δημιουργεί μια όμορφη ατμόσφαιρα γύρω. Ομολογώ την ήττα και χαίρομαι που χάνω από αυτή την κριτική. Μ' αρέσει και εμένα αυτή η γλυκιά μουσική που μας βάζει ο Βασίλης Χατζηνικολάου. Και αν θέλετε να σας το αποδείξω, σας το αποδεικνύω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ωραία να κάνουμε προσευχές, είναι πολύ ωραία να κάνουμε δεήσεις στον Κύριό μας, να τον παρακαλάμε για όλα τα προβλήματα της ζωής. Σας το λέω, το κλειδί για όλα είναι η προσευχή. Οι πιο χρήσιμες και οι πιο σπουδαίες ώρες της ζωής μου, έχω καταλάβει, είναι αυτές που κάνω προσευχή. Όχι, δεν είναι αυτές που κάνω εκπομπή. Δεν είναι αυτές που μιλάω, δεν είναι αυτές που συμβουλεύω, δεν είναι αυτές που κάνω τον έξυπνο, τον δάσκαλο, που δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Οι πιο ωραίες ώρες της ζωής μου είναι αυτές που σιωπώ με τα χείλη και μιλώ με την ψυχή στο Θεό. Το πιστεύω και το ζω. Δηλαδή το εισπράττω μέσα μου. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορώ να κάνω σε αυτόν τον κόσμο, να προσεύχομαι. Το κλειδί για τη λύση όλων των προβλημάτων, το κλειδί που ανοίγει όλες, μα όλες τις πόρτες της ζωής, τις κλειστές, τις μισόκλειστες, ό,τι θέλεις πες, το κλειδί είναι η προσευχή. Και θυμάμαι έναν επιθεωρητή είχε έρθει μια φορά στο σχολείο και μου λέει θέλω να κάνεις έναν έλεγχο στα παιδιά, να κάνουμε μια έρευνα κατά πόσο ξέρουν να γράφουν σωστά κάποιες προσευχές στα αρχαία ελληνικά. Όχι, λέω, δηλαδή τι θέλετε να κάνω? Λέει, να τους βάλεις να γράψουν το Πάτερ Ημών και να το διορθώσεις σπίτι σου και να μου πεις τα αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει, τα ονόματα, με ενδιαφέρει το ποσοστό. Δηλαδή να μου πεις σε γενικό, ας πούμε, μέσο όρο, πώς πήγαν τα παιδιά. Έτσι, σε αυτό το. Δηλαδή, λέει, μπήκα στην τάξη και τους είπα, παιδιά, γράψτε το Πάτερ Ημών και τίποτα άλλο. Και λέει, θα μας διαγώνισμα, δεν μας έχετε ειδοποιήσει, αρχίσαν να αντιδρούν μερικοί, δεν έχουμε προετοιμαστεί. Λέω, δεν είναι διαγώνισμα. Μην αγχώνεστε, σας ρωτώ, γράψτε μου το Πάτερ Ημών, έτσι, όπως το ξέρετε, Πάτερ Ημών, ο εν της ουρανής και τα λοιπά, αγιαστείτε το όνομά σου, γράψτε, να δω πώς θα το γράψετε. Τι, μόνο αυτό, εντάξει, θα βάλετε μεγάλο βαθμό. Λέω, δεν είναι διαγώνισμα. Γράψαν λοιπόν τα παιδιά, το πήρα σπίτι, και λέει, εντάξει, θα τελειώσω, σε κανένα δεκάλεπτο θα τα διορθώσω. Θεέ μου, έκανα μια μισή ώρα να το διορθώσω αυτό το γραπτό. Γιατί έπρεπε να το διορθώσω κιόλας, δεν ήταν να το διαβάσω. Έπρεπε να βάλω κόκκινο στα σημεία που ήταν λάθος. Λοιπόν, αυτό το γραπτό ήταν μέσα στις κοκκινίλες των πιο πολλών παιδιών. Και λέω, ο θεωρητής, λες και θέλει να με εκδικηθεί. Λέω, τι ήταν αυτό το πράγμα, του έκανα τίποτα? Δηλαδή, νόμιζα ότι μου βάλε κάτι απλό. Και ήταν πολύ κουραστικό αυτό στο τέλος που μου ζήτησε ο επιθεωρητής. Να διορθώσω αυτά τα γραπτά. Λάθος ορθογραφία, λάθος τήξη, λάθος κόμματα, λάθος τόνους. Αγιαστήτο, ξέρω, τάφ, όμικρον αλλού αντί για ωμέγα, οξύ αντί περισπομένη, δασί αντί ψηλή και το ανάποδο. Μερικοί δεν ξέραν και να γράψουν σωστά τις, έστω ηχητικά, ας πούμε, να το μεταφέρουν σωστά. Αυτό το αγιαστήτο, ξέρω εγώ, ή το δώσε ημίν σήμερον. Δεν είπαν τον Άρτον ημών των επιούσων, δώσ ημίν. Είναι δώσ, δώσ μας, δεν λέμε δώσε, έτσι. Στα ελληνικά λέμε δώσε ημίν. Τα παιδάκια γράψαν μερικά, όταν λέω παιδάκια, πρώτη ηλικίου. Πολλά λοιπόν γράψανε δώσε ημίν, άλλα γράψαν δώσ ημίν, σωστά. Αλλά το ημίν το γράψανε με ύψιλον και γιώτα, ενώ είναι με ήτα και γιώτα, έτσι. Δώσε σε εμάς το ημίν, ενώ το δώσ ημίν με ύψιλον θα πει δώσε σε εσάς. Δεν ξέρουν τα παιδιά. Εντάξει, διόρθωνα. Οπότε βρήκα πάρα πολλά λάθη. Και λέω μέσα μου,
ούτε το Πάτερ ημών μπορούμε να πούμε τελικά, ρε παιδιά. Τους το είπα, λέω, ούτε το Πάτερ ημών μπορούμε ούτε να το πούμε μερικές φορές σωστά, ούτε να το γράψουμε, ούτε να το μεταφράσουμε, αφήστε το κι αυτό, ούτε να το νιώσουμε. Πώς θα γίνει, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και μακάρι να ήμασταν Άγιοι, οι οποίοι δεν ήξεραν ούτε να ορθογραφείς ούτε τίποτα, αλλά ζούσαν τον Πάτερ ημών και τα νοήματά του. Και μακάρι, ναι, δεν κάνω κριτική. Μπορεί κάποιος να μου πει να ξέρω εγώ τον Πάτερ ημών, να το λέω και να μην ξέρω να το γράφω. Έτσι δεν είναι. Ο Πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, σίγουρα αν τον έβαζε να γράψει τον Πάτερ ημών, νομίζω και αυτός λάθη θα έκανε. Και ο Πατήρ Πορφύριος και πολλοί Άγιοι γέροντες που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Αλλά ήξεραν τα νοήματα και ένιωθαν τι θα πει Πάτερ ημών. Και είχαν απορροφήσει και αφομοιώσει όλους τους χυμούς αυτής της προσευχής και όλα τα νοήματα αυτής της προσευχής και τη δύναμη που αυτή εκλεί, διοχετεύει, εκπέμπει, ακτινοβολεί παντού. Αυτή η προσευχή είναι πολύ δυνατή. Το Πάτερ ημών. Τα παιδάκια κάναν λοιπόν λάθος. Αλλά μακάρι πολλά παιδάκια και πολλά παιδιά και πολλοί και εσύ, έτσι, τώρα μιλάω σε σένα, δεν μιλάω σε όλο τον κόσμο, απευθύνομαι σε σένα. Μακάρι να νιώθεις το Πάτερ ημών όταν το λες και να καταλαβαίνεις αυτή την προσευχή την τόσο απλή, συνηθισμένη, που τη λέμε από μικρά παιδιά, που τη μάθαμε πριν πάμε στο σχολείο, που τη λέμε πολλές φορές στο φαγητό, στα μοναστήρια αυτή λένε κάθε μέρα Πάτερ ημών, γιατί έχει μέσα αυτή τη φράση κλειδί που λέει τον άρτον ημών των επιούσιων, και τη συνδυάζουμε με το φαγητό, αλλά δεν είναι μόνο το φαγητό, έχει πολλά φοβερά υπέροχα νοήματα. Δεν την ξέρουμε αυτή την προσευχή. Και ρωτάνε μερικοί τι να λέω στην προσευχή μου και τι να κάνω και δεν ξέρω προσευχές και δεν ξέρω αρχαία και δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Ωραία, λέγε το Πάτερ ημών. Πες το Πάτερ ημών, αλλά να ξέρεις τι λες. Να ξέρεις τι λες. Γιατί αν ξέρεις τι λες, δεν θα είσαι όπως χτες. Αν ξέρεις τι λες, θα αλλάξει η ζωή σου και θα είσαι πολύ πιο χαρούμενος, πολύ πιο ειρηνικός, πολύ πιο αναπαυτική θα είναι η ψυχή σου, πολύ πιο ξεκούραστος ο ύπνος σου και πολύ πιο γαλήνη θα νιώθεις την καρδιά σου. Αν ξέρεις να πεις αυτή την όμορφη προσευχούλα, την οποία μας την έδωσε ο Κύριος μας, την οποία την παρέδωσε ο Χριστός στους ανθρώπους, δεν είναι δική μου, δεν είναι δική σου, δεν είναι κανενός Αγίου, είναι του Χριστού τα λόγια. Όταν κάποτε οι μαθητές τον ρώτησαν και του είπαν «Κύριε, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μας δίδαξε, μας είπε, πες μας και εσύ πώς να προσευχόμαστε, θέλουμε τώρα εσύ να μας πεις». Και είπε ο Κύριος «Εσείς έτσι να προσεύχεστε, ούτως ουν προσεύχεστε εμείς, εσείς να προσεύχεστε λοιπόν έτσι, ακούστε πώς, ακούστε το, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Και ποιος μιλάει τώρα, ο Κύριος, δηλαδή είναι λόγια του Χριστού, έτσι. Μεγάλο πράγμα αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος μας μεταδίδει και μας διδάσκει το πνεύμα και το ήθος και το ύφος, ακόμα και τις λέξεις της προσευχής. Μας μαθαίνει πώς να προσευχόμαστε. Και επειδή είναι Θεός, ξέρει τα πάντα, και επειδή είναι και άνθρωπος, μας καταλαβαίνει και μας νιώθει, και άρα μας δίνει μια προσευχή πώς στα μέτρα μας. Έτσι, μια προσευχή στα μέτρα σου, γιατί είναι από το Θεό τον άπειρο, τον απέραντο και ανυπέρβλητο και ασύλληπτο Θεό, που όμως προσαρμόζεται αυτή τη στιγμή μέσω αυτής της προσευχής στο πλάσμα του και μας λέει, θα σας πω πράγματα που μπορείτε να τα συλλάβετε, που μπορούν να σας βοηθήσουν, να σας ανεβάσουν και να σας ενώσουν μαζί μου, να ανοίξουν στην καρδιά σας ρογμές για να μπει μέσα φως, να γίνει να ραγίσει η ψυχή σου για να μπει μέσα φως θεϊκό μες στην καρδιά σου και να φωταγωγηθείς. Αυτή η προσευχή είναι πολύ δυνατή. Για φαντάσου να λες αυτό που είπε ο Χριστός. Όταν λες Πάτερ ημών, λες αυτό που κάποτε είπε ο Κύριος. Εκεί το 30 μετά Χριστόν που τους δίδασκε. Το λες και εσύ. Πολύ δυνατή προσευχή. Πολύ μεγάλη προσευχή και δεν ξέρω αν το ξέρεις ότι αυτή η προσευχή λέγεται στην Εκκλησία μας από τον 4ο αιώνα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Από τον 4ο αιώνα τη λένε αυτή την προσευχή και μέσα στη Θεία Λειτουργία, ενώ πριν δεν τη λέγανε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Καθιερώθηκε εκείνη τη στιγμή. Το 4ο αιώνα μπήκε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θυμάστε ποια στιγμή. Πριν κοινωνήσουμε. Που λέει και καταξίωσον ημάς δέσποτα, μεταπαρησίας, ακατακρίτως, τολμάν, επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, πατέρα. Και λέγειν, άνω και κάτω τελεία, τι λέγειν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Είναι η προσευχή που λέμε ως σώμα Χριστού στο Θεό μας, στο Πατέρα μας.
τη λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και παρακαλάμε τον Θεό και του λέμε, αξίωσέ με να το πω κιόλας αυτό, δεν είναι και εύκολο. Αξίωσέ με, καταξίωσέ με, δώσ' μου τη δύναμη να το πω. Τόσο δύσκολο είναι πια και θες ενίσχυση από τον Θεό. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να πεις το Θεό πατέρα σου. Σε τον επουράνιον Θεόν, πατέρα. Και λέγει, να σε πω πατέρα. Ποιος, εγώ, ποιον, εσένα, το Θεό. Και η Εκκλησία το νιώθει ότι δεν είναι απλό πράγμα να ονομάζεις το Θεό πατέρα σου. Και αυτό ζητάει την καταξίωση, να μας ενισχύσει ο Θεός, να μας δώσει τη δύναμη να το κάνουμε αυτό. Και κάτι άλλο να σου πω, δεν ξέρω αν το ξέρεις και αυτό. Οι κατηχούμενοι στην πρώτη χριστιανική εκκλησία, δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν μεγάλης ηλικίας αλλά δεν είχαν ακόμα βαφτιστεί, αλλά είχαν την κατήχηση, δηλαδή άκουγαν τον ήχο της ορθόδοξης διδασκαλίας, άκουγαν, αυτό θα πει κατήχηση, ένας ήχος βγαίνει, ένας λόγος της ορθοδόξου πίστεως και βιωτής από βαφτισμένους, από ιερείς, από ιεράρχες, από επισκόπους, από τους κατηχητές, και ακούω εγώ ο κατηχούμενος που δεν ξέρω ακόμα, δεν είμαι βαφτισμένος, μαθαίνω για να βαφτιστώ, αργότερα θα βαφτιστώ. Οι κατηχούμενοι λοιπόν αυτή την προσευχή δεν την έλεγαν, ούτε την ήξεραν, δεν τους την έλεγαν. Γιατί είναι μια προσευχή που τη λένε μόνο τα παιδιά στον πατέρα. Και αυτοί ακόμα δεν είναι παιδιά του Θεού, οι κατηχούμενοι. Δηλαδή το να είσαι παιδί του Θεού γίνεται όταν βαφτιστείς. Τότε γίνεσαι παιδί του Θεού. Πριν βαφτιστείς τι είσαι, είσαι πλάσμα του Θεού. Είσαι δημιούργημα του Θεού, ναι, αλλά παιδί του, αγαπημένο παιδί του, παιδί ενωμένο με το Θεό, που να ζεις αυτή το χάρισμα της υιοθεσίας. Η υιοθεσία θα πει ότι ο Θεός σε παίρνει και σε κάνει παιδί του. Χάρισμα είναι αυτό που σου κάνει ο Θεός. Παιδί του κατά χάρη, δηλαδή σε ονομάζει παιδί και σου λέει, παιδί μου, από εδώ και πέρα εγώ είμαι πατέρας σου και είσαι παιδί μου. Και έχεις δικαιώματα απέναντί μου. Μπορείς να μου μιλάς, μπορείς να μου ζητάς. Η περιουσία μου είναι η περιουσία σου. Ό,τι έχω είναι δικό σου. Είσαι ο κληρονόμος μου. Είσαι παιδί μου. Αυτό το πράγμα, το να πεις το Θεό πατέρα και να μάθεις το Πάτερ ημών και να το λες, το έλεγαν οι κατηχούμενοι όταν βαπτίζονταν λίγες μέρες πριν. Λίγες μέρες πριν. Και τους δίδασκαν αυτή την προσευχή στις μυσταγωγικές κατηχήσεις. Μυσταγωγικές κατηχήσεις, δηλαδή κατηχήσεις γεμάτες μυστήριο, γεμάτες ανάλυση και εμβάθυνση στο νόημα της πίστεως και ερμηνείας όσα πιστεύουμε μετά τη βάπτισή τους. Πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Οι κατηχούμενοι λοιπόν τότε έλεγαν το Πάτερ ημών και τότε το μάθαιναν. Ναι, το άλλο που μου κάνει εντύπωση πολύ είναι, δεν ξέρω αν ξέρεις ότι οι μουσουλμάνοι, ένας μουσουλμάνος δεν μπορεί να πει το Θεό πατέρα. Δεν μπορεί. Έχει, ας πούμε, στο Κοράνιο, στο βιβλίο του, στο Ισλάμ, υπάρχουν 99 ονομασίες του Θεού και λείπει η εκατοστή, θέλοντας να δείξει, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε στον τέλειο βαθμό να εκφράσουμε το τι είναι ο Θεός. Και λέει εύσπλαχνος, αγαθός, ταπεινός, δυνατός, παντοκράτορας. Λέει πολλά 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 για το Θεό. Διάφορες ονομασίες για το τι είναι ο Θεός. Τη λέξη πατέρα δεν την έχει. Δεν την έχει πουθενά μέσα. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας μουσουλμάνος, το θεωρεί αυτό βλασφημία να πεις εσύ το Θεό πατέρα. Τι είσαι εσύ, σου λέει. Τι είσαι εσύ. Ένας ασήμαντος άνθρωπος, ένας κόκκος άμμου, ένα τίποτα μπροστά στο σύμπαν, ολόκληρο μέσα στα αστέρια και τους γαλαξίες, πας και λες το Θεό πατέρα. Μα τι είσαι εσύ που θα πεις το Θεό πατέρα. Ξέρεις τι είσαι. Ξέρεις τι είσαι, ονομάζεις το Θεό πατέρα. Και δεν τη λένε την προσευχή αυτή. Δεν μπορούν να πούνε αυτή τη λέξη. Και ξέρετε ότι στο Κοράνιο μερικά κομμάτια της Αγίας Γραφής και βιβλία της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης περιλαμβάνονται μέσα, αλλά επεξεργασμένα και κρατήσαν αυτά που θέλουν και αυτά που ταιριάζουν με τη δική τους πίστη και συμπίπτουν κατά τη γνώμη τους. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι το έχουν βγάλει, να ξέρετε. Το Πάτερ μόνος με δεν υπάρχει μες στο Κοράνιο, ενώ άλλα κομμάτια υπάρχουν της Καινής Διαθήκης ή κάποια θαύματα ή κάποια περιστατικά, αλλά ιστορικά στοιχεία κυρίως. Η λέξη Πάτερ, Χι, διαγράφεται με κόκκινο στυλό. Γιατί? Γιατί λέει δεν μπορώ να διανοηθώ ότι λες το Θεό Πατέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία είναι η πίστη, είναι ο χώρος που ο άνθρωπος, το πλάσμα, νιώθει το Θεό Πατέρα. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Λέμε το Θεό Πατέρα μας. Έχουμε δικαιώματα, έχουμε σχέση με τον Θεό, έχουμε ενότητα με τον Θεό, έχουμε αγάπη προς τον Θεό, εγγίζουμε τον Θεό, τον ακουμπάμε. Το καταλαβαίνετε αυτό,
τι μεγαλείο κρύβει και τι ομορφιά είναι. Και κάτι άλλο να σου πω, πριν πω έτσι μια μικρή ανάλυση θα ήθελα να κάνουμε, αν συμφωνείς. Το λέω και για τα παιδιά που μου γράψαν αυτό το τελείως ανορθόγραφο κείμενο, και για σένα όμως που πίστεψέ με και εσύ να το γράψεις, μπορεί να κάνεις και εσύ κάποια λάθη. Και ας λες ότι το ξέρεις, δεν το ξέρουμε καλά. Και αν το ξέρουμε να το γράφουμε, δεν ξέρουμε να το λέμε. Και αν δεν το λέμε, και ούτε να το καταλαβαίνουμε μπορούμε. Και έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Θέλω όμως να σου πω και κάτι άλλο. Ότι αυτή η προσευχή στάζει αίμα θεϊκό. Διότι ναι, μεν ο Χριστός μας την παρέδωσε και την είπε πριν τη σταυρωσή του, μας την είπε ο Κύριος. Πριν σταυρωθεί, τους είπε στους Αγίους Αποστόλους αυτή η προσευχή. Αλλά ο χρόνος μετράει από τη στιγμή που ακούστηκε η πρώτη σταγόνα από το αίμα του Χριστού που έσταξε στο Γολγοθά και ακούστηκε αυτό το πλίτς, αυτή η σταγόνα που έσταξε. Από εκείνη την ώρα μπορούμε και λέμε το Θεό Πατέρα. Από εκείνη την ώρα. Γιατί για να μπορέσεις να πεις εσύ το Θεό Πατέρα, χύθηκε αίμα στο Γολγοθά. Ο Χριστός μας έκανε παιδιά του Θεού. Αυτός μας χάρισε το δώρο αυτό της υιοθεσίας, της συμφιλίωσης. Μας αγκάλιασε ο Θεός και τον αγκαλιάσαμε και εμείς και γίναμε πάλι παιδιά του. Αυτός πάντα μας αγαπούσε. Αλλά από την ώρα της σταύρωσης του Χριστού συμφιλιωθήκαμε και εμείς μαζί του και γίναμε πάλι φίλοι του Θεού, παιδιά του, αγαπημένα. Και από εκείνη την ώρα λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Το λέμε και ισχύει. Το λέμε και μετράει. Και πιάνει και είναι αλήθεια. Από τη στιγμή της σταύρωσης του Χριστού έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός, να γίνει αυτή η θυσία, η ατίμητη. Και αυτό είναι το μεγάλο δώρο της θυσίας του Χριστού, ότι γινόμαστε πάλι παιδιά του Θεού με αυτό το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά. Και από εκείνη τη στιγμή, Χριστέ μου, μπορώ να σε λέω αδερφό μου. Και από εκείνη τη στιγμή, Χριστέ μου, μπορώ να λέω τον ουράνιο πατέρα, πατέρα μου, πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Δεν λέω τον Θεό Πατέρα όπως τον είπε ο Κύριος, φυσικό πατέρα, δηλαδή φως εκ φωτός, Θεών αληθινών που λέει, εκ Θεού αληθινού. Δεν είμαστε παιδιά του Θεού από τη φύση του. Δεν είμαστε δηλαδή γεννήματα της φύσεώς του, από τη φύση του. Εμείς είμαστε άνθρωποι, είμαστε κτίσματα, είμαστε πυλός, χώμα. Αλλά κατά χάριν μας δίνει τη χάρη, το δικαίωμα, τη δωρεά και μας λέει έτσι θέλω. Έτσι εγώ θέλω και το κάνω. Έτσι θέλω και το κάνω. Θεός είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Και τι θέλεις? Θέλω να σε αφήνω να με ονομάζεις πατέρα και να με νιώθεις πατέρα και να σε έχω παιδί μου. Θέλω να σε έχω παιδί μου, εσένα. Το χώμα να σε πάρω από τόσο χαμηλά να σε κάνω παιδί μου και να με λες και εσύ πατέρα. Μεγάλο πράγμα αυτό. Κοιτάξτε πόσα πράγματα μπορεί να πει κανείς και να θυμηθεί για αυτή την προσευχή, για το Πάτερ ημών, που είναι πολύ δυνατή προσευχή. Αλλά επειδή τη λέμε τόσο βιαστικά, δεν την καταλαβαίνουμε. Τη λέμε γρήγορα, δεν την νιώθουμε. Σαν να καταπίνεις ένα φρούτο, ένα φαγητό αμάσιτο. Και λένε όλοι οι γιατροί. Λένε όλοι οι γιατροί. Αν θες να πάρεις όλες τις βιταμίνες, όλα τα ωφέλιμα, όλα τα στοιχεία και την ωφέλεια που έχει να σου δώσει μια τροφή, μάσα τη καλά. Μάσα τη καλά. Να κατέβει χωνεμένη μέσα σου και η χώνευση να γίνει ήδη από το στόμα. Έτσι λένε οι γιατροί. Αυτό έχω να σου πω, αγαπητέ μου φίλε, και στην προσευχή που κάνεις. Συγγνώμη να σου το πω, αλλά σ' άκουσα μια μέρα που έκανες προσευχή, που ήμασταν μαζί και σ' άκουσα κι αλλού και σ' ακούω και εδώ και σ' ακούω και εκεί και δεν θέλω να σε προσβάλλω και δεν θέλω να πω και κάτι περισσότερο για να μην νομίζεις ότι... Αλλά δεν είναι προσευχή αυτό που κάνεις. Από απόψεως δηλαδή ταχύτητος. Θα μου πεις, ένας μοναχός στο μοναστήρι τα λέει γρήγορα. Εντάξει, ας το μοναχό. Ο μοναχός τα λέει γρήγορα γιατί τα λέει χιλιάδες φορές από τότε που είναι στο μοναστήρι και τα λέει και τα ζει. Ίσως. Το βάζω και αυτό σε παρένθεση. Δεν είναι όλοι έτσι. Μερικοί και τρέχουν και διαβάζουν τρέχοντας και δεν καταλαβαίνουν και τι λένε. Μερικοί διαβάζουν τρέχοντας, αλλά η ψυχή τους αναλύει, δηλαδή ζει τα νοήματα, τα απολαμβάνει, τα χαίρεται, τα αισθάνεται. Πάντως δεν έχει νόημα να λέμε τις προσευχές τρέχοντας, λες και μας κυνηγάει κανείς. Και κάτι άλλο πολύ φοβερό. Νομίζω ότι η προσευχή δεν λέγεται για να την ακούσει ο Θεός με την έννοια ότι πέστε μου να τα ευχαριστηθώ που τα είπατε, ασχέτως να τα καταλαβαίνετε. Δεν με ενδιαφέρει αν καταλαβαίνετε, αρκεί να λέτε. Να λέμε ότι είπαμε το τυπικό, είπαμε το Πάτερ ημών, είπαμε το Τρισάγιο, Παναγία Τριάς. Ναι, και τι κατάλαβες? Με είδες τι σου είπα πριν? Αν καταλάβαινες το Πάτερ ημών που είπες, θα έπρεπε αυτομάτως να σου φύγει όλο το άγχος. Όλο το άγχος.
Αν καταλάβεις τι θα πει λέξη Πάτερ ημών και να πεις το Θεό Πατέρα σου, δεν πρέπει να έχεις άγχος. Άρα εσύ συνεχίζεις να έχεις άγχος μετά την προσευχή αυτή. Άρα ή ο Θεός δεν είναι Πατέρας, πράγμα ατοπό αδύνατο, ή εσύ δεν τον έχεις νιώσει Πατέρα, δεν έχεις προσπαθήσει να τον προσεγγίσεις, δεν τον έχεις καταλάβει, δεν τον έχεις νιώσει, δεν έχεις προσευχηθεί με ηρεμία. Και θα έρθει πάλι ο Άγιος Φίλιππος να μας πει αυτό που είπε στον ευνούχο της Κανδάκης, που του λέει «γινώσκεις, αναγινώσκεις». Διάβαζε τον προφήτη Ισαΐ αυτό, το λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Διάβαζε. Πάει ο Απόστολος Φίλιππος δίπλα του και του λέει «καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις». Διαβάζεις φοβερά πράγματα. Ξέρεις που αναφέρονται. Ξέρεις τι λέει εδώ πέρα αυτό που λες. Λοιπόν, όταν λες μια προσευχή, μη βιάζεσαι. Τουλάχιστον σπίτι σου, στα παιδιά σου μπροστά που κάνεις την προσευχή σου, λες το τραπέζι το Πάτερ ημών, πες το λίγο ήρεμα. Εγώ δεν είναι ποτέ να το πεις με λιστάλαχτα. Έτσι, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Δεν είπα αυτό. Όχι υπερβολές, ούτε από τη μια πλευρά, ούτε από την άλλη. Πάτερ ημών, ισορρέ, έχεις το όνομά σου, θέλει το βασιλείο, γιατί θέλει μα να γύψει. Τον άτομο όταν πήρε το σημείο και άφησε με το αφήνει. Αυτό δεν είναι προσευχή. Αυτό δεν είναι προσευχή. Συγγνώμη, είναι προσευχή αυτό. Κανονικά να το πει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου με τις καταλήξεις. Να ακούγονται τι λες και να νιώθεις και να μπαίνεις στα νοήματα, να μπαίνεις στο νόημα. Η προσευχή λέγεται για να μας αγγίξει, να μας επηρεάσει, να μας μεταμορφώσει, να μας αλλοιώσει και να ανοίξει η ψυχή μας στη χάρη του Θεού και να έρθει μέσα η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν μπαίνει έτσι. Πού να μπει δηλαδή, σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν λέει μπει ένας στη σύναξή σας και σας ακούσει, βέβαια το λέει για άλλο θέμα, για άλλο λόγο. Να υπάρχει ακαταστασία, να γλωσσολαλείτε, να φωνάζετε, χωρίς κάποιος να εξηγεί, να ερμηνεύει, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τι θα πει ότι τρελαίνε, εδώ πέρα υπάρχει τρέλα. Είσαι σαν τρελή. Ή πώς θα πει ο άλλος, λέει το αμήν, αν δεν καταλαβαίνει τι λες. Να νιώθεις τι λες, να καταλαβαίνεις τι λες. Η προσευχή δεν θα πει αυτό που λέω ότι θα εκλογικεύσεις την προσευχή. Δεν είναι λογικά αυτά που λέμε, είναι όντως μυστήριο, είναι θαύμα. Η αόρατη χάρη του Θεού δεν μπαίνει σε λογικά καλούπια, ναι, αλλά υπάρχει ένα λογικό σχήμα, ένας λογικός φορέας που είναι ο λόγος, η λέξη, η οποία ελκύει τη χάρη του Θεού. Και αυτή η λέξη, εφόσον υπάρχει κανονική, να την πεις κανονική. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Πες το, κανονικά, καθαρά, σκέψου τι λες. Αλλιώς θα λέγαμε απλώς, σκέψου ότι θες το Θεό μόνος σου, με νοήματα, διάφορα δικά σου, φαντάσου, διάφορα. Όχι, η Εκκλησία έχει βάλει κάποια πράγματα. Προσευχές, κανόνες, ακολουθίες, παρακλήσεις, κείμενα που διαβάζουμε, συναξάριο, το μηνέο. Όλα αυτά με μια σειρά που δεν λέγονται για να λέγονται. Λέγονται για να μας αγγίξουν, να μας αλλοιώσουν, να μας επηρεάσουν, να μας μεταμορφώσουν. Ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που πάρα πολύ αγάπησε, δηλαδή φαίνεται στα έργα του αυτόν ότι όλοι αγάπησαν την Αγία Γραφή, αλλά αυτός στα έργα του φαίνεται ότι έχει καταφάει το Ευαγγέλιο. Το έχει αγαπήσει, το έχει διαβάσει, το έχει χωνέψει, το έχει ζήσει, τον έχει αλλοιώσει και του βγαίνει. Σε κάθε κουβέντα που θα πει, σε κάθε λόγο που θα γράψει, βάζει αγιογραφικά χωρία. Αν δείτε πίσω στα βιβλία του, είναι για αυτούς που καταλαβαίνουν λίγο από καθαρεύουσα αυτό το λέω, του πατρός Σοφρονίου του Έσεξ, το Έσεξ της Αγγλίας. Όλα τα βιβλία του, αλλά το περί προσευχής είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Στις πίσω που έχει αγιογραφικές παραπομπές, είναι ένα κατεβατό. Συνέχεια μιλάει και βάζει μέσα κομμάτια από την Αγία Γραφή. Τον έχουν αγγίξει. Γι' αυτό και τα λέει. Λοιπόν, λέει το Άγιο Όρος, όταν κάποτε είχε ζήσει στην έρημο του Άγιο Όρος, το γράφει αυτό ο πατήρ Χερουβίμ στο βιβλίο του «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας», από τις εκδόσεις της Μονής Παρακλήτου. Το έχω ξαναπεί αυτό το βιβλίο, είναι πάρα πολύ ωραίο να το διαβάσεις. «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας», έτσι λέγεται το βιβλίο. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Λέει λοιπόν εκεί ο συγγραφέας, ο πατήρ Χερουβίμ, ότι ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ του είχε εκμυστηρευτεί ένα μυστικό του, ένα μυστικό προσευχής. Του λέει, όταν ήμουν στην έρημο, στο Άγιο Όρος και ασκήτευα, είχα περάσει, του λέει, ολόκληρες νύχτες, κάνοντας αδιάλειπτη προσευχή όλη νύχτα, όλη νύχτα, λέγοντας αυτή την προσευχή. Ποια, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με, όχι. Όχι. Λέγοντας τον Πάτερ ημών. Όχι σε όλη τη ζωή, σε ένα διάστημα. Έτσι. Σίγουρα καλλιεργούσε και την ωραία προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με, αλλά κάποιες
κάποια περίοδο της ζωής του έλεγε όλη νύχτα μόνο αυτή την προσευχή. Πάτερ ημών. Ο εν της ουρανή όλη νύχτα. Αργά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και βάλε τώρα αυτό το ξανά πόσες ώρες θες, όλη νύχτα. Και λέει, το είπα σε κάποιον, μου λέει, καλά τι έλεγε. Κοιτάξτε, το είπε μία, δύο, τρεις, δέκα, δεν βαρέθηκε, τι έλεγε. Μα αγαπητέ μου, αν αυτή η λέξη, η κάθε λέξη την πει συνέχεια και την εμβαθύνεις και καταλάβεις τι θα πει αυτό το πράγμα, φεύγεις πλέον, απογειώνες. Όταν απογειωθείς, δεν κατεβαίνεις κάτω από το αεροπλάνο σε μισό λεπτό. Γιατί έχεις φύγει πλέον από τον αεροδιάδρομο που είναι ένας συγκεκριμένος χώρος, μικρός, περιορισμένος, ένας διάδρομος είναι. Όταν όμως απογειωθείς, ανοίγεις στον ουρανό και ο ουρανός είναι τεράστιος. Ο ουρανός έχει πολλά σημεία. Πετάς από εδώ, πας από εκεί, πετάς, εωρείσαι, απλώνεσαι, απολαμβάνεις, βλέπεις, χαίρεσαι, νιώθεις την ελαφρότητα αυτή της παρουσίας του Θεού, βλέπεις την ψυχή σου, βλέπεις τον Θεό, μπαίνεις μέσα στο Θεό, μπαίνει ο Θεός σε σένα, ζεις αυτό, ζεις το κάτι άλλο. Και ζούσε αυτή την κάθε λέξη, την έσταζε ο χυμός από κάθε λέξη. Πάτερ, ημών, άλλη λέξη, ο εν της ουρανής, τι θα πει αυτό τώρα. Αγιαστήτω το όνομά σου, τι θα πει το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, βασιλεία Θεού, ελθέτω. Δηλαδή τι δεν έχει έρθει, πού είναι, πώς έρχεται. Δηλαδή δεν σκεφτόταν με την έννοια ότι έγραφε έκθεση, αλλά αυτό λέγεται στην Εκκλησία ιερή αδολεσχία. Δηλαδή αδολεσχία θα πει αφήνομαι, δίνομαι, πώς να το πω, εμβαθύνω, καλλιεργώ την ψυχή μου, μπαίνω στο βάθος των νοημάτων, τέτοια πράγματα. Και ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ παίρνει και λέει όλη νύχτα. Και γράφει μάλιστα και ο πατήρ Χεροβήμ στο βιβλίο, πιστεύω λέει να με συγχωρέσει ο πατήρ Σοφρόνιος που αποκαλύπτω λέει ένα μυστικό της πνευματικής του ζωής, αλλά το λέω για να ωφεληθούμε κι εμείς οι υπόλοιποι, να δούμε ας πούμε πώς μπορούμε να αγωνιστούμε. Για σκέψου, να πάρεις ας πούμε αυτή την προσευχή και να κάτσεις να την πεις αρκετή ωρίτσα σπίτι σου. Ένα τέταρτο, να λες του πατέρα μου, 10 λεπτά. Πόσο θες, 5 όσο μπορείς, να δεις. Να δεις τι θα νιώσεις. Γιατί δεν είναι το ίδιο να το πεις σε 30 δευτερόλεπτα και το ίδιο να το λες 15 λεπτά και 20 και 30. Θα καταλαβαίνεις άλλα πράγματα. Πολύ δυνατά. Και σας το λέω, είναι πολύ δυνατή αυτή η προσευχή, όπως και κάθε προσευχή, αλλά επειδή αυτή όταν τη λες, σε βλέπει ο πειρασμός και του θυμίζεις τον Χριστό που είπε αυτά τα λόγια και δεν αντέχει να σε βλέπει. Γιατί είναι τα λόγια του Χριστού που κυκλοφορούν στο νου σου. Δηλαδή μέσα στη διάνοιά σου, μέσα στον εγκέφαλό σου, μέσα στην καρδούλα σου, μπαίνουν τα λόγια του Χριστού, αυτά που είπε ο Κύριος. Σαν να ζούσες τότε και τον ακούς να σου μιλάει. Και όπου παίρνεις από το στόμα του τα λόγια του και τα λες κι εσύ. Και λες, κι εγώ θα πω Κύριε αυτό που έλεγες εσύ. Θα πω κι εγώ τα λόγια σου. Και μου έλεγε ένας για το πνευματικό του. Είχε ένα πνευματικό, το λέγανε πατέρα Λεωνίδα. Δεν ζει τώρα. Και ήταν στην Αθήνα αυτός. Και γύριζε μαζί του, λέει, από τη Θεσσαλονίκη μια φορά, με το τρένο. Με το τρένο. Και ήταν στο τρένο. Και του λέει ο πνευματικός του, ώσπου να φτάσουμε στη Λάρισα με το τρένο, να μην μιλάμε, να λέμε το Πάτερ ημών από μέσα μας. Ήρεμα, χωρίς άγχος, ούτε βιασύνη, ούτε καταπίεση. Έτσι ήσυχα. Ήρεμα, όπως τρέχει το τρένο στις ράγες, να λες την προσεφούλα σου και να λέμε το Πάτερ ημών μόνο. Και να επιμένουμε, του λέει, στη φράση που λέει, γεννηθήτω το θέλημά σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όλο το Πάτερ ημών θα το λέμε, εκεί θα επιμένουμε, του λέει, εντάξει. Και αυτός, εντάξει, λέει, αφού είναι πνευματικός του, το έκανε υπακοή με εμπιστοσύνη και αγάπη, λέει, ναι, θα κάνουμε Πάτερ αυτό. Και πραγματικά, λέει, όταν φτάσαμε στη Λάρισα, ήταν σαν να πηγαίναμε όχι με τρένο, αλλά με αεροπλάνο. Είχαμε απογειωθεί, είχαμε εκτοξευτεί στον παράδεισο, ζούσαμε άλλα πράγματα. Ήμασταν στο βαγόνι, λέει, δεν είχε άλλο κόσμο, ήμασταν μόνοι μας και κάναμε αυτή την προσευχούλα. Μας φέρανε το κέρασμα που δίνουν, ξέρω, το τσάι και τον καφέ και τα λοιπά, δεν μας κατάλαβαν οι άλλοι τι κάναμε, τα αφήσανε εκεί, εμείς συνεχίζαμε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, το τρένο να τρέχει, εμείς Πάτερ ημών εν της ουρανής. Κοίταξε, τώρα σε καταλαβαίνω, εντάξει, θέλει και το χρόνο το πράγμα. Εσύ τώρα έχεις να κάνεις 100 δουλειές, να πας εδώ, να πας εκεί, να προλάβεις αυτό, να μην κλείσει η τράπεζα, να προλάβεις το σούπερ μάρκετ, να βάλεις κάπου εκεί μέσα και το Πάτερ ημών, να το σφινώσεις και αυτό κάπου να υποθεί. Δεν μπορεί να τα απολαύσεις, έτσι.
Αλλιώς πίνεις τον καφέ στο πρωί όταν πρέπει να φύγεις σε δύο λεπτά, και αλλιώς πίνεις τον καφέ στο καλοκαιράκι που κάθεσαι στο μπαλκονάκι σου, βγαίνεις στον κήπο σου και έχεις τον χρόνο σου και απολαμβάνεις τη φύση. Και η προσευχή είναι. Δεν ξέρω αν είναι τώρα, μην το παρεξηγείς. Η προσευχή είναι σαν ένας καφές που μπορεί να τον πίνεις απολαυστικά και να απολαύσεις όλη του τη μυρωδιά, όλη του την γλύκα, όλη του την γεύση, ό,τι έχει να σου δώσει. Έτσι, σαν παράδειγμα το λέω. Η προσευχή θέλει απόλαυση. Δεν είναι κάτι που το λέμε άντε στο πόδι για να φύγουμε. Θα μου πεις, και στο πόδι, από το τίποτα, ναι, και από το τίποτα κάτι είναι, σε κρατάει κι αυτό. Πώς λέει, πίνω τον καφέ, στο πόδι με κρατάει λίγο. Αλλά είναι άλλο να το απολαύσεις. Αυτό. Και εγώ δεν είπα τώρα να το κάνεις, αλλά αν είναι βράδυ, έχεις λίγο χρόνο να απολαύσεις την προσευχή σου. Αν είναι μεσημεράκι και κάθεσαι και χουζουρεύεις και έτσι ηρεμείς λίγο, κοιμήθηκαν οι άλλοι, διαβάζουν τα παιδιά, ο σύζυγος κοιμάται, δεν έχει έρθει ακόμα, η σύζυγος έχει κάτι. Μπορείς να ξεκουραστείς και να κάνεις λίγη προσευχούλα. Και όταν κάνεις λίγη προσευχή με χρόνο έτσι άνετο, την απολαμβάνει η ψυχή σου πιο πολύ. Και να πεις το Πάτερ ημών. Να λες αυτή την προσευχή. Είναι πολύ δυνατή προσευχή. Το έχω καταλάβει από ανθρώπους που προσέγγισα και μου είπαν για τη δύναμη του Πάτερ ημών. Μάλιστα, ένας του Άγιο Όρος, φίλος μου, έχω ξαναπεί, φίλοι μου είναι μερικές φορές πολύ μεγάλης ηλικίας. Αλλά τους λέω φίλους, γιατί είναι πιο παιδιά από μένα. Μου είπε λοιπόν ένας φίλος μου στο Άγιο Όρος ότι μια φορά λειτουργούσα κάπου, λέει, σε ένα ξοκλήσι, και ήταν ένας, λέει, ψάλτης να μου κάνει τον ψάλτη, ένας μοναχός. Εντελώς αγράμματος, μου λέει. Δεν ήξερε τίποτα. Ούτε να ψάλει, φάλτσος τελείως, ούτε να διαβάσει ήξερε. Και με είχαν στείλει κάπου να λειτουργήσω. Ήταν μόνο αυτός λοιπόν. Και μου λέει, τι να λέω τώρα, Πάτερ, δεν ξέρω να λέω τίποτα. Και του λέω, θα λες το Πάτερ ημών συνέχεια. Ό,τι και να λέω, θα λες το Πάτερ ημών. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν, Πάτερ ημών, του ορίζει. Εγώ θα συνέχισα και εσύ συνέχισε το Πάτερ ημών. Θα λες, λέει, συνέχεια αυτό, Πάτερ ημών. Τίποτα άλλο να μιλές. Είπε το χειρουργικό ύμνο. Αντί για χερουβικό, έλεγε αυτός Πάτερ ημών εν της ουρανής, και βγάλαμε, μου λέει, όλη τη θεία λειτουργία έτσι. Τι να έκανα, μου λέει. Μου είπε αυτός ο παπάς, δεν ήξερα τι να του πω να λέει. Του είπα κάτι που το ήξερε. Και του είπα να το λέει συνέχεια. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι λειτουργικά σωστό. Αυτό μας το πει ένας λειτουργιολόγος, αν είναι σοβαρό λάθος. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η προσευχή είναι πολύ δυνατή. Και κάποιοι άνθρωποι την έχουν καταλάβει. Και έχουν πάρει όλους τους χυμούς αυτής της προσευχής. Έχουν πολύ χυμό οι προσευχές που κάνουμε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μεν σήμερον, και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αυτά είναι τα λόγια της προσευχής αυτής. Θα ήθελα να την αναπτύξουμε λίγο, αν συμφωνείτε, έτσι λίγο-λίγο να λέμε μερικά πράγματα. Και σήμερα τίποτα, όπως καταλάβατε, δεν είπα. Απλώς μια μικρή εισαγωγή έκανα, να σας τονίσω ότι, και χωρίς εγώ να σας τα εξηγήσω, θα τα καταλάβετε μόνοι σας. Ξεκινήστε να τη λέτε. Θα δείτε κάτι πράγματα μέσα στην ψυχή σας που θα τα καταλάβετε. Τι θα πει το ένα, τι θα πει το άλλο. Και έρχεται και το Άγιο Πνεύμα, άμα δει καλή διάθεση και άμα δει καλή ψυχή και καλή προαίρεση. Αρκεί, επαναλαμβάνω, να μην βιάζεσαι όταν κάνεις την προσευχούλα σου. Δηλαδή, κάτσε να νιώσεις λίγο, να σε ακουμπήσει λίγο αυτή η προσευχή, να σε μαλακώσει. Ήμουν σε ένα μοναστήριο εδώ στην Αθήνα, στον Οροπό, και ένας μοναχός είπε λίγο γρήγορα το Πάτερ ημών, και ο ηγούμενος τον έκοψε και του λέει πάλι από την αρχή. Και ο μοναχός δεν κατάλαβε. Ντράπηκε έτσι με την παρατήρηση, του λέει ευλόγησον. Δηλαδή, του λέει, δεν κατάλαβα τι είπατε, και του λέει πάλι από την αρχή, αργά και καθαρά. Του λέει. Δάκουσε αυτό στα χείλη του και λέει πάλι Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί του. Και λέω, είδες, αυτό είναι. Εμάς δεν μας έχει κάνει κανείς ποτέ παρατήρηση. Έτσι, ό,τι μάθαμε, όπως το μάθαμε, το μάθαμε. Γι' αυτό όσοι ξεκινάτε τώρα την πνευματική σας ζωή, και όσοι, και όλοι να ξεκινάμε πάντα την πνευματική, όλοι αρχάριοι είμαστε πάντα. Έτσι, μπορούμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Αυτό να το αλλάξουμε. Αν είμαστε πολύ βιαστικοί στην προσευχή, να σεβόμαστε. Να έχουμε βλάβεια στην προσευχή. Και βλάβεια θα πει αυτό, καθαρά λόγια. Και αν νομίζεις ότι αυτά που λέω είναι, πώς τα λένε αυτά, ευσεβιστικά, υπάρχει ο ευσεβισμός. Δεν το αρνούμε ότι υπάρχει. Τον αρνούμε όμως μέσα μου ως ήθος και τον απορρίπτω. Υπάρχει όμως και αυτή η χαλάρωση και η αδιαφορία και η τεμπελιά της πνευματικής ζωής.
Και να σου πω ότι αυτά δεν τα λέω από κάποιον ευσεβιστή. Δεν τα διάβασα σε κανένα ευσεβιστικό βιβλίο. Τα διάβασα στους βίους και λόγους του πατρός Πορφυρίου, ο οποίος δεν ήταν ευσεβιστής, ούτε συντηρητικός. Ε, λοιπόν, και τι έλεγε? Να μην βιάζεσαι όταν προσεύχεσαι. Αυτό φταίει για πολλά. Δεν καταλαβαίνεις τι λες. Δεν σε συγκινούν αυτά που λες. Και γι' αυτό πάλι κλαις. Πάλι μελαγχολείς, πάλι αδιόρθωτος μένεις, πάλι στη μοναξιά σου και στο κενό σου. Αν βρείτε κάτι κασετούλες που έχουν τον πατέρα Πορφύριο, βάλτε να τον ακούσετε που τον έχει. Ή αν έχετε κανένα γνωστό σας που τον είχε μαγνητοφωνήσει σε καμιά παλιά λειτουργία που έκανε, ή στα Καλύσια ή εδώ ή εκεί, βάλτε να ακούσετε πώς μιλούσε ο πατήρ Πορφύριος. Πώς έλεγε το πιστεύω, πώς έλεγε το πατέρ ημών, πώς έλεγε τις αιτήσεις. Γιατί τα έλεγε έτσι? Ήξερε τι έκανε. Ήξερε τι έκανε. Και αν υπάρχουν άγιοι και ασκητές και ιερομόναχοι και άγιοι άνθρωποι που τα λένε γρήγορα, 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 δεν είναι αυτό το πρότυπο. Και ούτε είναι άγιοι επειδή είπαν κάτι γρήγορα. Ή θα μου πει κανείς, εγώ ξέρω κάποιον άγιο που τα λέει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, αλλά δεν είναι άγιος γι' αυτό. Επειδή τα λέει πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος είναι άγιος άνθρωπος δεν κάνει και λάθη. Μπορεί να είναι άγιος κάποιος, αλλά σε αυτόν τον τομέα να κάνει κάποιο λάθος. Ύστερα, αν θες να μιμηθείς τους Αγίους, μην τους μιμηθείς αυτά που σε βολεύουν. Εδώ, δηλαδή, το λένε μερικοί για να δικαιολογήσουν τη βιασύνη τη δική τους. Γι' αυτό σου ξαναλέω, θα πούμε μερικά πράγματα σε κανένα δύο εκπομπές, θα το, αν θέλετε, να πούμε μερικά έτσι τι σημαίνει η κάθε λέξη, τι προεκτάσεις έχει στη ζωή μας, πώς μπορεί να μας αγγίξει στην ψυχή. Είναι πάντως πολύ δυνατή προσευχή. Εύχομαι να προσεύχεσαι για τα προβλήματά σου, και τυπικά, αν κάτι λες, να το λες. Γιατί μου είπε κάποιος, άμα βαριέμαι την προσευχή να την κάνω. Ναι, και αν βαριέσαι να τη λες. Τυπικά. Δεν είναι τυπικά. Αφού η ψυχή σου κατά βάθος διψά. Απλώς την ώρα εκείνη είσαι λίγο κουρασμένος ή βαριέσαι ή έχεις κάνει πολλές δουλειές και είσαι εξαντλημένη. Δεν πειράζει. Πριν κοιμηθείς, πες δύο λόγια προσευχής. Και πες το κι αυτό. Το Πάτερ ημών. Έτσι. Ως τη φορά που θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε το θέμα αυτό, υπάρχουν και υπέροχα βιβλία που αναλύουν αυτή την προσευχή, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, ερμηνεία στο Πάτερ ημών. Ένα άλλο που λέει το Πάτερ ημών, είναι εκδόσεις Τέρτιος, νομίζω, πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, που έχει από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας τι έχουν πει για το Πάτερ ημών. Άλλα βιβλία, νομίζω, στην Αποστολική Διακονία, που πάλι ερμηνεύουν το Πάτερ ημών. Και πολλών Αγίων. Ο Άγιος Χρυσόστομος έχει ερμηνεύσει το Πάτερ ημών. Θα το ζητήσετε στα βιβλιοπωλεία. Σε ποιο τόμο είναι, δεν θυμάμαι. Πάντως, αδελφοί μου, γενικά, να βάλουμε στη ζωή μας και αυτή την προσευχή πιο ήρεμα, πιο έντονα, πιο προσεκτικά, με μεγαλύτερη ευλάβεια και κατάνοιξη. Και να παρακαλούμε το Θεό να ακούει την προσευχή μας, να ικανοποιεί τα αιτήματά μας, να γαλινεύει την καρδιά μας και να κυλάει η ζωή μας αυτή όμορφα. Με χαρά, με ειρήνη, να ζεις στον παράδεισο στο σπιτάκι σου, με την οικογένειά σου, με τα παιδάκια σου, ή στο μοναστήρι που ζεις, ή στην αδελφότητα που είσαι, όπου και να είσαι, να χαίρεσαι τη ζωή. Και αυτή η προσευχούλα είναι και αυτή μια βοήθεια σε αυτή την πορεία της ζωής. Να κυλήσει αυτή η ζωή και να συναντήσουμε αυτόν τον Πατέρα μαζί με τον Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα και να ζούμε στους αιώνες των αιώνων και να πούμε, α, αυτός είναι δηλαδή, πω, αυτός είναι ο Πατέρας που φωνάζαμε μια ζωή και λέγαμε Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Εσύ είσαι, ναι, α, και αυτός ο άρτος που λέγαμε δεν είναι μόνο το φαΐ, είναι και ο, νάτος ο άρτος, ο Κύριος. Εγώ είμαι ο άρτος εκ του ουρανού κατά βάς. Και να δούμε και το Άγιο Πνεύμα και την Παναγία μας και τους Αγγέλους και τους Αγίους και να χαιρόμαστε στους αιώνες των αιώνων. Βασίλη Χατζηνικολάου, φίλε μου, αγαπητέ και βοηθέ μου στην εκπομπή αυτή, δώσ' μας το τελευταίο μουσικό διάλειμμα που θα είναι και το κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Χατζηνικολάου με στηρίζει σε αυτήν την εκπομπή μουσικά και επενδύει την εκπομπή αυτή με την ωραία μουσική του, και εσείς μπορείτε να πάρετε, να μου πείτε αν θέλετε κάτι σε αυτά που ακούσατε στο 4118602 και 4118640, ή να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση της εκπομπής στο αθέατα.περάσματα με αγγλικούς χαρακτήρες papakiyahoo.gr, και να ρωτήσετε πότε γίνεται η αναμετάδοση αυτής της εκπομπής, το βράδυ, κάποια μέρα της εβδομάδος ή όποτε γίνεται στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό σας. Εύχομαι καλή δύναμη, εύχομαι να
γινώσκετε, αναγινώσκετε, να ξέρετε αυτά που λέτε, αυτά που διαβάζετε, και η πίστη μας και η λατρεία μας να γίνεται όλο και πιο λογική, με την έννοια της συμμετοχής, της βιωματικής, με την έννοια της κατανόησης αυτών που λέμε, της ερμηνείας αυτών που διαβάζουμε, όχι όμως και της λογικής σύλληψης, διότι αυτά που ζούμε, αγαπητοί μου, δεν είναι λογικά, αλλά είναι υπερλογικά, υπερφυσικά, ουράνιες εμπειρίες, οι οποίες όμως δεν καταργούν τη λογική μας, αλλά την δοξάζουν, την αναδεικνύουν, την χρησιμοποιούν ως βάση για να έρθει η χάρις του Θεού, και όταν έρθει αυτή η χάρις, σταματάει η λογική, σταματάει ο λόγος, σταματά ακόμα και αυτή η προσευχή, και ζούμε τη θέα του Θεού, την παρουσία Του, τη σιωπή ενώπιον της δόξης, της μεγαλοπρεπούς δόξης του μεγάλου Θεού. Ώσπου να έρθει όμως αυτή η μεγάλη στιγμή που θα σιωπήσουμε, πρέπει πάλι λίγο να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε τι θα πει αυτή η όμορφη προσευχή, το Πάτερ ημών. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση, και θα χαρώ να τα πούμε και την άλλη φορά πάλι. Χαίρετε.